Γεια χαρά αγαπητοί και αγαπητές, σήμερα θα δούμε σε αυτό το μικρό προγραμματάκι πώς μπορούμε να κάνουμε αυτόματα reboot και shutdown τον υπολογιστή μας. Μπορούμε δηλαδή από τη στιγμή που το έχουμε πάρα πολλές ώρες ανοιχτό ή έχουμε ένα timer, θα θέλουμε δηλαδή να λείψουμε από το σπίτι και αφού κατεβάζουμε κάτι να κλείσει αυτόματα ο υπολογιστής για να μην λειτουργεί, έχουμε αυτό το πολύ ωραίο προγραμματάκι που λέγεται Wizard of PC Auto Shutdown. Και πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Στα αριστερά έχουμε το Add, στη μέση το Edit και το Delete. Πατώντας Add, βάζουμε ένα timer title, παράδειγμα θέλω να κοιμηθώ. Enable timer, ενεργοποιημένο το timer για να γίνει shutdown, power off, reboot, hibernate, suspend, or log off. Επιλέγετε μία από αυτές τις επιλογές που θέλετε εσείς. Ενεργοποιείτε την ώρα. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε Activate once only at the above time για μία φορά, καθημερινώς, η δεύτερη, μόνο τα Σαββατοκύριακα, η τρίτη επιλογή, Activate weekly at the above time. Να επιλέξετε συγκεκριμένες ημέρες και ανάλογα την ώρα που θέλετε για να γίνει το αυτόματο reboot, shutdown, log off ή οτιδήποτε άλλο επιλέξετε εσείς. Θα πρέπει να συγχρονίσετε την ώρα με την ώρα του ρολογιού σας, εδώ. Και αφού τη συγχρονίσετε, εδώ έχουμε ένα 6 και 17, επιλέγετε τη συγκεκριμένη ώρα που θέλετε, Activate once only at the above time, όπως επίσης μπορείτε να κάνετε edit την κάθε επιλογή που έχετε φτιάξει ή add μια καινούργια, είτε για log off είτε για οτιδήποτε άλλο, ή για διάφορες επιλογές που θέλετε να κάνετε εσείς. Επίσης έχουμε και άλλες επιλογές. Στα γενικά εδώ στο General μπορούμε να κάνουμε configure το countdown duration time before a shutdown event. Πόσα δευτερόλεπτα πρέπει να περάσουν για να ξεκινήσει η διαδικασία του shutdown. Από εδώ κάνουμε ένα show system tray icon, να κάνουμε prevent τους χρήστες για να αλλάζουν το system time. Δηλαδή αν έχετε κάποια εταιρεία και θέλετε οι υπολογιστές σας να κλείνουν αυτόματα κάποια στιγμή, μπορείτε μέσω του προγράμματος αυτού να τον κλείνετε αυτόματα χωρίς να μπορεί ο χρήστης να τον απενεργοποιήσει μόνος του ή να προσπαθήσει να αλλάξει την ώρα. Από εδώ βλέπετε τα hotkeys για να το κάνετε αυτόματα αυτό που θέλετε μέσω του προγράμματος, τα timer που είδαμε πριν, sound, μπορείτε να επιλέξετε ένα sound alarm δικό σας, όπως επιλέγετε εδώ και το volume. Μπορεί να κάνουμε clean up τα παρακάτω εδώ που βλέπετε κατά τη διάρκεια του shutdown που θα πραγματοποιηθεί, θα ανεβάσει την επίδοση του σκληρού δίσκου και θα βελτιστοποιήσει την ταχύτητα του υπολογιστή και του privacy που έχετε. Επιλέγοντάς τα δηλαδή μαζί με το shutdown γίνονται και οι ανάλογες εκαθαρίσεις. Βάζετε ένα password. Με τον κωδικό αυτό δεν μπορείτε να αφήσετε τον χρήστη που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σας, αν είναι εκτός αν είστε μόνο εσείς, να αλλάξει τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά που έχετε βάλει για το πότε θα ενεργοποιείται και θα επανεργοποιείται ο υπολογιστής. Από εδώ μπορούμε να κάνουμε log all για το shutdown events, για tracking purpose, για καθαρά λόγους να βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται, πότε έγινε και πώς έγινε. Και στο about βλέπουμε ότι έχουμε την unregistered version. Για να έχουμε τη registered version πρέπει να πατήσουμε register, buy now και να πάμε στο drivermagician.com και να κάνουμε αγορά το πρόγραμμα από εκεί. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Μείνετε συντονισμένοι. Σας έχω το link από κάτω από το βίντεο για να το κατεβάσετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και αν θέλετε γίνετε μέλος σελίδας μου για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα προϊόντα όπως και ειδικούς τεχνολογίας.